Περνάμε λοιπόν στο τελευταίο πάνελ, τελευταία συνεδρία, που έχει έναν τίτλο που υπόσχεται μια πολύ ενδιαφέρουσα, ένα πολύ ενδιαφέρον κλείσιμο. Μεταφρατικές επιχειρήσεις και freelance μεταφραστές. Θα ξεκινήσουμε τις ομιλίες με την κυρία Όλγα Καρδιώτη, η οποία είναι η πρόεδρος του Σωματικού Μεταφραστών Επιμελητών και Διορθωτών, η ίδια είναι μεταφράστρια, και το θέμα της είναι δουλεύοντας για τα μεταφραστικά γραφεία εν μέσω οικονομικής κρίσης. Κυρία Καρδιώτη. Θα αναφερθώ στην κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και οι όνειροι εργαζόμενοι των μεταφραστικών γραφείων, τόσο γενικότερα όσο και σε σχέση με τις αναθέσεις μεταφραστικών έργων από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τα προβλήματα μας αυτά έχουμε ήδη ενημερώσει την Κομισιόν του Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης σε συνάντηση με τον εκπρόσωπό της στην Ελλάδα και γραπτός με υπόμνηση. Γραπτή επίσημη απάντηση δεν έχουμε λάβει. Η προφορική όμως απάντηση είναι ενδεικτική της τάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτό το θέμα. Η ανάπτυξη ενός μεταφραστικού έργου από την Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης σε μεταφραστικά γραφεία παρομοιάστηκε με την ανάπτυξη της κατασκευής ενός σπιτιού σε έναν εργολάβο και υπόθηκε ότι αυτό που ενδιαφέρει τον πελάτη του εργολάβου είναι να γίνει δουλειά γρήγορα και φθηνά και ότι αν ο εργολάβος απασχολεί ακόμα και παιδάκια είναι αδιάφορο για τον πελάτη. Καταρχάς, ας μην μας εκπλήσει η άποψη της Κομισιόν. Υπάρχουν πολλά μεταφραστικά γραφεία που έχουν αναλάβει έργο για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν και έχουν πληρωθεί, δεν δίστασαν να χρυσώσουν τους μεταφραστές τους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Αφιέτικων, που ήταν προνομιακός παραλήπτης μεταφραστικού έργου από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Παρά τις οπλίες των εργαζομένων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ανταποκρίθηκε ως όφυλε μπροστά σε μια τόσο προκλητική κατάθεση ευρωπαϊκών χώρων. Είναι βέβαιο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα σημαντικό αγρότα στα μεταφραστικά πράγματα, είτε ως παραγωγός πολιτικής σε τομείς που άπτονται της εργασίας και της μετάφρασης, είτε ως χρηματοδότης μεταφραστικού έργου και εργοδότης συναδέλφων μεταφραστών. Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι μια ιδιωτική επιχείρηση, αλλά και ένας πολιτικός θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει μέσω της φορολόγησης και της συνέντευξης των πολιτών για την εξυπηρέτησή τους, ας έχει υπόψη της ότι οι πολίτες δεν είναι μόνο οι επιφανείς, δηλαδή οι μεγάλες εταιρείες, είναι και οι αφανείς, δηλαδή οι εργαζόμενοι ή αυτό που μπορούμε να πούμε ακόμα και παιδάκια. Η παραπάνω θέση των υποπροτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαίωνε η συμμετοχή της στην πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Πιστοποίησης για Μεταφραστές. Ένα εργαλείο πιστοποίησης μεταφραστών κατόπιν εξετάσεων με την πληρωμή φυσικά, ανεξάρτητα από την επαγγελματική εμπειρία ή την επιστημονική κατάρτιση του μεταφραστή. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή συνεργάζεται μέχρι και με την Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέσμων μεταφραστικών εταιριών. Για τις εταιρείες πιστοποίησης των μεταφραστών προσφέρει άμεσα πλεονεκτήματα. Πέραν της δημιουργείται άλλη μια αγορά δεξιοτήτων που θα εξασφαλίσει και έδωσε διάφορες επιχειρήσεις παραγωγής τίτλων, οι μεταφραστικές εταιρείες επιδεικνύουν πιστοποιητικά ποιότητα όπως το EN15038 ή το ISO9001, που έχουν καθορίσει ήδη σε εργοδοτικές ενώσεις του κλάδου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, χρησιμοποιώντας τα πτυχία και τα δικαιώματα που καταθέτουν οι εργαζόμενοι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αναθέτουν εργασίες στους τελευταίους. Για τους μεταφραστές, μια επιπλέον πιστοποίηση είναι ένα επιπλέον έξοδο και ένα επιπλέον εμπόδιο στην ελεύθερη άσκηση του επαγγελματός. Το πνεύμα της εποχής λοιπόν ορίζει ότι η μετάφραση πρέπει να είναι φθηνή για τον πελάτη εργοδότη και το φόρο για τον εργολάβο εργοδότη, και αν φτάνει με ένα βασανιστήριο για τον εργαζόμενο μεταφραστή, είναι πραγματικά διάφορο. Εάν αυτό ήσουν προ-κρίσης, πλέον εν μέσω κρίσης και δεδομένων των μέτρων αντιμετώπισής της που καταστρώνουν Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Ελληνικό Κράτος, φανταστείτε τον βαθμό αθλειότητας στον οποίο μπορεί αυτή η πολιτική να φέρει τον εργαζόμενο μεταφραστή στην ελληνική πιστοποίηση. Ας δούμε λίγο πιο προσεκτικά ποια είναι αυτά τα παιδάκια. Είναι εσωτερικοί μεταφραστές, ενδεχομένως και επιμελητές, που εργάζονται είτε με σύμβαση εργασία, είτε με σύμβαση έργου, είτε με καμία σύμβαση. Οι τυχεροί είναι ασφαλισμένοι στο ΟΗΚΑ και οι υπόλοιποι ασφαλίζονται στον ΟΑΕ. Η κρίση και τα κυβερνητικά μέτρα λειτουργήσαν ως ευκαιρία σε πολλά μεταφραστικά γραφεία
πειθαρχικό κόστος, είτε με τη μείωση μισθών και επιδομάτων, είτε με την άσκηση της παραγωγικότητας και την περικοπή θέσεων εργασίας, που πολλές φορές έχει ως αποτέλεσμα το μεταφραστή πολυεργαλείο που μεταφράζει την ελίτσα, διορθώνει και είναι και project manager. Δεύτερον, είναι οι νέοι, ας πούμε, οι μεταφραστές. Με την όρεξη υπόσχεση της επαγγελματικής αποκατάστασης και τη συνενοχή μια σειρά ιδιωτικών σχολείων μετάφρασης αλλά και δημόσιων πανεπιστημίων, πολλοί νέοι συνάδελφοί μας δουλεύουν κανονικά 8 ώρα, ακόμα και υπερορίες, 5 μέρες την εβδομάδα, χωρίς ασφάλεια ούτε μισθό. Ο εργοδότης κάποτε γνώριζε πως όταν προσλάμβαν ένα νέο εργαζόμενο, υπήρχε ένα χρονικό διάστημα εκπαίδευση και προσαρμογή στο περιβάλλον εργασίας και πως έπρεπε να καταβάλει κανονικά μισθό και ασφαλιστικές εισφορές βάσει εργατικής νομοθεσίας. Πλέον η πρακτική άσκηση προβάλλει τόσο επιβράβευση για τους αριστούς του κομπή τους και ως προϋπόθεση για επαγγελματική αποκατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπάρξει πρωτοπόρο στην εισαγωγή του θεσμού της πρακτικής, προσφέροντας θέση μαθητείας κατάμενης διάρκειας με μηνιαία αποζημίωση καθώς μικρότερη του επαγγελματία μεταφραστή. Όταν αυτή η τάση επικυρώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε επίπεδο των ξενών, προλύνεται το έδαφος για την πρόθεσή της και σε εθνικό επίπεδο. Με αποτέλεσμα, όχι μόνο να μετακυλείται το κόστος εκπαίδευσης των εργαζόμενων, αλλά ο εργοδότης, πατώντας την αποπληρωμένη ή άνεστη εργασία, να φτάνει ακόμα και να μηδενίζει το κόστος παραγωγής, αυξάνοντας κατακόρυφα το κέρδος του. Τρίτον, είναι οι εξωτερικοί μεταφραστές που αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο όγκο παραγωγής μετάφρασης. Οι εξωτερικοί συνεργάτες, είτε αυτασφαλίζονται, κατά κύριο λόγο στον ΑΕ, είτε λαμβάνουν για την εργασία τους απόδειξης δαπανών, είτε εργάζονται αφανώς. Οι εξωτερικοί συνεργάτες της πρώτης κατηγορίας εντάσσονται στους κοινώς αποκαλούμενους μπλοκάτιδες, οι οποίοι, ενώ δεν έχουν κανένα κατοχυρωμένο δικαίωμα εντός της εργασιακής τους σχέσης, υπόκειται δηλαδή και κυκλοφορεί πέρα των εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία, όπως αποκλειστική εισφορά του εργαζόμενου με άνω του μπλοκάτια, χωρίς δικαίωμα σε επίδομα ενέργειας, χωρίς σύνδεση εισοδήματος εισφορών, με τους ίδιους ακριβούς όρους που καταβάλλουν εισφορές και φορολογούνται οι εργοδότες τους, οι οποίοι φυσικά θα φέρουν την παραμικρή ευθύνη σε περίπτωση απόλυσης. Και σε άδικη φορολόγηση, υπερβολική παρακράτηση πόρου σε χαμηλά εισοδήματα, επιβολή ΦΠΑ για τη διάθεση εργατικής δύναμης, εκπαιδευτική τελαίωση και άλλα. Η εποχή της κρίσης και των μνημονίων έβαλε και αυτόν τον τύπο εργαζόμενων στο στόχαστρο. Με το τέλος επιτεύγματος, την εισφορά αλληλεγγύης και τη μείωση του εφορολόγητου, με αποτέλεσμα την εξώθησή του στην ανεργία, την ανασφάλεια, τη μαύρη εργασία, την αποδοχή κατάκτηση των εργασιακών όρων και συνθηκών, το θέσιμά τους από τους εργοδότες και την υπερδιόρθωση των οπλιών τους στα ασφαλιστικά ταμεία και στην εφορία. Προκειμένου να περισσωθεί ή δυνατόν αμείωτη και η εφορία τους, τα μεταφραστικά ταμεία προβαίνουν σε μακροχρόνιες έως και πολιετής καθυστερής πληρωμών, εξαρτώντας κάθε περιθώριο ηλικής και ψυχικής αδοχής των εργαζομένων, αν και την άμεση οδηγία 2017 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προβλέπεται ότι η πληρωμή ενός ελεύθερου επαγγελματία για συγκεκριμένο έργο πρέπει να γίνεται μέσα σε 30 μέρες από την παραγραφή του αντίστοιχου τιμολογίου ή της αντίστοιχης αίτησης για πληρωμή από τον οπλιέτη ή από την παροχή των υπηρεσιών. Η οδηγία αυτή προθεσμεί ενσωμάτωση στο ελληνικό πλήθεο στις 16 Τρίτου του 2013. Εν τω μεταξύ εφαρμόζεται το Προεδρικό Διάταγμα 166/2003, με το οποίο ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο η Οδηγία 2035 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αντίστοιχες ρυθμίσεις επί του σχετικού θέματος. Τι γίνεται με την εφαρμογή αυτού του μέλη. Μας ενδιαφέρει περισσότερο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να απολύσουμε τους δημόσιους υπάλληλους, να κατσοκόψουμε τους μισθούς, να καταργήσουμε τις φιλικές συμβάσεις εργασίας, να φορτώσουμε τον κόσμο με χαράτσια, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μας απασχολούν να εφαρμόζονται οι όροι. Αυτό που γίνεται αντιληπτό από την παρούσα κατάσταση είναι ότι χωρίς δυναμική και μαζική διεκδίκηση από την πλευρά των μεταφραστών, οι πολιτικοί θεσμοί, οι εργοδότες και οι εργοδιάδοι θα συνεχίσουν να υπηρετούν τη λογική του κέρδους, αυξηθώντας τις όποιες επιπτώσεις της ζωής τους. Να προσθέσουμε ότι τον τελευταίο καιρό ακούγεται ότι μέσα στο πρόγραμμα της μνημονιακής πολιτικής αντιμετώπισης της κρίσης, φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, δηλαδή και των μπλοκάτσιων, ενδέχεται να αυξηθεί ακόμα και στο 35% βάσει ενίωση τελευταί και η αύξηση της παρακράτησης στους χώρους του 25, ενώ το φορολόγητο θα καταργηθεί πλήρως. Διατίθεται βέβαια ότι όσοι μειώνουν στην ηλική απασχόληση σε έναν μόνο εργοδότη, θα διατηρούν τα φορολόγητα όρια των 5.000 ευρώ.
Έως τώρα θεωρητικά όποιος είχε έναν εργοδότη μπορούσε να καταγγείλει στην επιτόρηση εργασίας ώστε να προσληφθεί με κανονική σύμβαση εργασίας και να αποζημιωθεί. Αντί λοιπόν να είναι το εργοδότης, τώρα καθίστε τον μπλοκάκια, ακόμα περισσότερο έννοια του αφεντικού του. Ο νέος διαχωρισμός που επιβάλλει το κράτος μέσω της διακρίσης του αφορολόγου του, ανάμεσα σε όσους έχουν έναν εργοδότη και στους υπόλοιπους, θα έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω υποτίμηση της εργατικής μας δύναμης και την αναγκαστική πρόσβαση στον νέο δημοματικό εργοδότη, ανεξαρτήτως συνθηκών και όρων εργασίας, καθώς η μη μισθωτή εργασία την υποποιείται από το ίδιο το κράτος με την επιβολή φορολογίας ανεξαρτήτως εισοδήματος. Οι νέες αυτές πολιτικές εξορθούν προφανώς τους λεγόμενους εξωτερικούς συνεργάτες ή ελεύθερους επαγγελματίες να έχουν αντιμέτωποι με τρεις εναλλακτικές. Άλφα, δέσμευση σε έναν εργοδότη χωρίς δυνατότητα διαπραγμάτευση ανεξαρτήτως όρων της ιδιωτικής εργασίας, β, τον δρόμο της ανεργίας ή γ, τη μαύρη εργασία. Εμείς ως Σύλλογος Μεταφραστών Επιμελητών Διορθωτών διεκδικούμε από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την πολιτική ανάθεση του μεταφραστικού έργου να πάψουν να ασκούν διαιρέσεις υπέρ των μεγάλων εταιριών σε βάρη του μεμονωμένου μεταφραστή ή των κοινοπραξιών μεμονωμένων μεταφραστών. Εφόσον αυτοί που καταλήγουν να επιτελούν το μεταφραστικό έργο των εταιριών μεμονωμένοι εργαζόμενοι, δεν υπερεογείται ο έμεσος εκοπλισμός τους από τους διαγωνισμούς της ΕΕ με δίκαιν τεχνικά ουδέτερους όρους που ευνοούν τις εταιρείες. Να εξαγάγουν λίτρες καλών εργασιακών πρακτικών για κάθε ανάθεση μεταφραστικού έργου, όπως την έγκαιρη εντός ενός μηνός καταβολή προβλεπμένων, την καταβολή έμπειρης αμοιβής, την επιφορετική σύναψη συμβάσεων έργου ή εξαρτημένης εργασίας και την αμέσως και δωρεάν παροχή τεχνικής υποστήριξης από την εταιρεία προς τον μεταφραστή. Ο μη σεβασμός της λίτρας καλών εργασιακών πρακτικών θα πρέπει να συνεπάγεται και την επιβολή προστίμου και τον αποκλεισμό της εταιρείας υπό μελλοντικούς διαγωνισμούς. Να διενεργούν ελέγχους στις μεταφραστικές εταιρείες με την ανάθεση έργου και όχι εκ των υστέρων, όσο στην τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την υιοθέτηση καλών εργασιακών πρακτικών. Στοιχείωδες μέτρο είναι η καθίδρυση ελεγκτικού μηχανισμού που θα υποδέχεται καταγγελίες και παράπονα από μεμονωμένους μεταφραστές και θα προχωρά στην ακύρωση της σύμβασης μεταξύ του εκάστοτε του Ευρωπαϊκού Θεσμού και της εταιρείας σε περίπτωση παράδοσης εκ μέρους της δέσης. Εμείς ως Σύλλογος Μεταφραστών Εκμελητών Διορθωτών καλούμε τους συναδέλφους μας που θα οργανωθούν για να αντιπαλέψουν συλλογικά την επίθεση ενάντια στα εργατικά δικαιώματα και την περαιτέρω υποβάθμιση των επισφαλώς εργαζομένων που εξαπολύουν οι κρατικές και ευρωπαϊκές πολιτικές με στόχο την προστασία της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και τον αφαιρισμό κάποιες δικαιώσεις αξιοπρέπειας των εργαζομένων. Αύριο, 5, 18 Οκτωβρίου στις 11:00 θα βρισκόμαστε έξω από το μουσείο για το πανεργατικό απεργιακό συλλαλητήριο. Ευχαριστούμε. Στο τέλος που μιλήσουν και οι εξομιλητές και θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σάββα Παυλίδη, έναν από τους πιο παλιούς ίσως σε αυτόν τον χώρο. Ο κύριος Παυλίδης είναι ιδιοκτήτης της μεταφραστικής εταιρείας Γλώσσιμα Βέρχαϊν με έδρα στη Θεσσαλονίκη και θα μας μιλήσει σήμερα για τις όψεις της χρηστής συνεργασίας freelance μεταφραστή και μεταφραστικής επιχείρησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα κοιτάξω να πω απευθείας στο θέμα. Απλά θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με την ομιλία της κυρίας Καριώτη έως ένα βαθμό. Οι δυναμικές εμβάσεις και παρεμβάσεις και προτάσεις μου αρέσουν, είναι μαζί, αλλά υπήρχαν και ορισμένες υπερβολές που θα μπορούσαμε να τις συζητήσουμε εάν χρειαστεί. Κυρίως ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της Επιτροπής ως προσφορισμένες επιχειρήσεις. Δεν θα σκρίβω ότι η εταιρεία πρόσφατα βγήκαν κάποια αποτελέσματα σε έναν ανταγωνισμό και είναι στις τελευταίες θέσεις. Βρέθηκαν προφανώς κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, οι οποίοι υπέβαλαν πιο συμφέρουσες προσφορές και όχι πιο φθηνές υποχρεωτικά, με αποτέλεσμα εγώ εμείς σαν επιχειρήσεις να βρεθούμε στις τελευταίες θέσεις και θα πάρουμε για τον Άγιο Πούκτο όταν θα λήξει διάρκεια της σύμβασης που φτάνει ως τα 4 έτη, εφόσον βέβαια τιμούμε ποιοτικά τις απαιτήσεις των εργασιών. Λοιπόν, ίσως να χρειαστεί να
το ξαναδούμε, να ξαναδούμε ορισμένα σημεία λοιπόν στα οποία διαφωνούμε αργότερα. Αυτό που έχει σημασία κατά την άποψή μου και εκφράζω προσωπικές απόψεις και όχι απόψεις άλλων συναδέλφων. Ανεξάρτητα από την όποια καλή θέληση και προοδευτική ιδεολογία του όποιου εργοδότη, είναι σαφές ότι μεταξύ αυτού και υπαλλήλων ή εξωτερικών συνεργατών υπάρχει μια διαφορετική γραμμή είτε το θέλουν είτε το θέλουν. Και αυτή η διαφορετική γραμμή είναι εύλογη, διότι άλλος ο βαθμός ευθύνης ενός επιχειρηματία και άλλος ο βαθμός ευθύνης ενός εργαζόμενου ή εξωτερικού συνεργάτη. Εξυπακούεται ο εξωτερικός συνεργάτης είναι ένας σημαντικός και απαραίτητος κρίκος της ανησίδας παραγωγής. Στο πλαίσιο μιας επαγγελματικής δραστηριότητας λοιπόν, και ιδίως στον δικό μας τον κλάδο, τον κλάδο της μετάφρασης. Και για να έρθω κοντά στον τίτλο της ομιλίας μου, μια και αναφέρεται σε όψεις, η μετάφραση λοιπόν είναι το μόνισμα και η επιχείρηση με τον μεταφραστή ή τον εξωτερικό συνεργάτη είναι οι δύο όψεις του. Οι δύο όψεις, άκουσα το πρωί από κάποιους άλλους ομιλητές τη λέξη συμπόρευση, που χρησιμοποιώ και εγώ. Οι δύο αυτές όψεις πρέπει να συμπορεύονται, διότι διαφορετικά καταλαβαίνετε ότι οι τάσεις τάνησης θα αποχωρήσουν, θα αποκολλήσουν τις δύο αυτές όψεις και η κάθε μία θα τραβήξει το δικό της δρόμο με τις εύλογες συνέπειες που είναι τι άλλο, η απαξίωση της ίδιας της δραστηριότητας, της μετάφρασης, του ίδιου του επαγγέλματος. Η επιχείρηση πρέπει να κάνει κέρδη. Μια επιχείρηση πρέπει να κερδίσει. Να δημιουργήσει κάποια απόδειγμα σε περιόδους δυσκολίες και φυσικά και ο εξωτερικός συνεργάτης και ο μεταφραστής πρέπει να κερδίσει. Απλά η διαφορά είναι σε ποσά. Ο ένας έχει περισσότερες προσδοκίες από τον άλλο. Ο εργοδότης προσδοκεί περισσότερα. Χωρίς αυτό να είναι όμως να συμβαίνει στην πραγματικότητα πάντα. Είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν επιχειρηματίες που ενίοτε θα σύνταγαν και τις απολαύσεις των υφισταμένων του. Εάν λοιπόν υπάρχει ένας αμοιβαίος σεβασμός και εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο μερών, οι δύο όψεις μπορούν να συμπορεύονται πράγματι. Κάτι όμως για το οποίο χρειάζεται ένα μνημόνιο, όχι σαν αυτό που βιώνουμε σήμερα σαν χώρα, αλλά συνεννόηση. Εγώ δεν είμαι αγγλογραφής, αλλά το λέμε Memorandum of Understanding. Συνεργασία, συμφωνία, όπως θέλετε, θέστε το. Και αυτό για να υπάρξει, είτε εξυπακούεται μεταξύ των δύο μερών όπου τίθεται το ζήτημα πια της παιδείας βάσει των αξιών που έχει ο καθένας και τι περιστρέφει στη ζωή του και τι στάσεις της ζωής του, ή εάν δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση, εν πάση περιπτώσει να γίνει διαγραπτός. Ένα λοιπόν μνημόνιο στο οποίο θα ορίζονται βασικές αρχές αμοιβαίας αντιμετώπισης των υποχρεώσεων του ενός προς τον άλλο. Προφανή όλα αυτά που λέω και κατανόητα φαντάζομαι, σήμερα όμως φαίνεται ότι περισσότερο από ποτέ άλλο τα πράγματα είναι πεταμένα. Οι τάσεις προτεύουν να αποχωρήσουν τα δύο μέρη κάτω από του νομίσματος και ο λόγος από ό,τι φαίνεται από την στάση κυρίως των freelance που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις. Ο λόγος συνίσταται μεταξύ άλλων στο υπερβολικά χαμηλό επίπεδο αμοιβής τους. Για να μην αναφέρω και το άνθρωπο από την κιόλας, από ό,τι ακούω. Είναι γεγονός, όντως, το έχω επιβεβαιώσει, έχω μιλήσει με φιλάνες, γιατί δουλεύουν και με εμάς και με άλλα γραφεία. Και δεν υπάρχει
ενίοτε η στοιχειώδης δομολογία. Άλλα ποσά εισπράττουν αμοιβές με το δικό μου το γραφείο και άλλα από άλλα γραφεία. Πολύ κατώτερες λοιπόν του επιπέδου που αξίζει ο ποιοτικός μεταφραστής, αμοιβές, και τόσο χαμηλές μάλιστα που δεν επιτρέπουν στο μεταφραστή να ικανοποιήσει, παρελθόντος ειδής των παρόντων, οι όροι μεταφραστής, αναδορητής, διαχειριστής και όλα αυτά είναι, τα χρησιμοποιώ για, στο αξενικό γένος, για λόγους απλούστευσης και έτσι πιο εύκολης επικοινωνίας και για λόγους διάκρισης. Γιατί αν ήθελα να κάνω διάκριση θα ήταν προς τη σφαίρα των γυναικών, άλλωστε δεν έχουμε να ρίχνουν παρά μια ματιά γύρω μας, είναι ένα γυναικό κρατούμενο, επάγγελμα και πολύ μεγάλο. Και όχι μόνο δεν επιτρέπουν στον μεταφραστή αυτές οι ανοιχτές να ικανοποιήσει τις ελάχιστες βασικές ανάγκες του, αλλά και υποτιμηθείτε τον ίδιο τον κλάδο. Και θα μπορούσα να αναφέρω ένα παράδειγμα, θα το αντιπαράδειγμα όμως, από το απακάλυπτο, μια αστεία αριθμητική. Σύμφωνα με τις τιμές αυτές, τόσες σελίδες, τόσο και βάζουμε τις μηνιαίες ανάγκες ενός ατόμου, για να δούμε ότι ο λογαριασμός δεν είναι, επαναλαμβάνω, είναι σαν το μνημόνιο, σαν το ελληνικό χρέωσμα. Ας δούμε όμως συγκεκριμένα, μια και αναφέραμε πώς συμβαίνουν τα πράγματα με τις επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν έργα κατά των διαγωνισμών για τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πραγματικά πρόκειται για έναν από τους πλέον σημαντικούς δυνητικούς πελάτες ενός μεταφραστή και επιχείρησης. Και μεταφραστή όμως. Κανένα δεν μπορεί σε ελεύθερο σε ένα μόνο άτομο να πάρει μέρος. Έχει μια λογική. Είναι γεγονός. Εκ των πραγμάτων. Και μπράβο λοιπόν στις ελληνικές επιχειρήσεις που κατάφεραν να πάρουν τις πρώτες θέσεις παραγωνίζοντας μάλλον σας πήγαν εμείς θέσεις τελευταία σειρά. Άλλωστε καταφάσατε στους διαγωνισμούς μία μίλα. Άλλωστε καλά, άλλωστε λιγότερο καλά. Ανάλογα με το βασικό πεδίο του διαγωνισμού, οι τιμές είναι διαφορετικές, οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές, φαίνεται να αρέσουν περισσότερο ορισμένες φορές από τις άλλες, οι προσφορές μας και πάση περιπτώσει έτσι είναι αυτό το πράγμα, το δουλειά είναι. Ένα λεπτό ακόμη. Λαμβάνουμε λοιπόν εμείς όμως όταν υποβάλλουμε μια προσφορά, η διαφορά μας ενδεχομένως έγκυται στο ροτή. Πριν υποβάλλουμε την προσφορά, κάνουμε έναν αφρόνικο λογισμό. Ποιες είναι οι ανάγκες ενός μεταφραστή. Ποιες είναι οι ανάγκες ενός εργαζόμενου με δεξιότητες. Άλλωστε υπάρχει και ένα βιβλίο που μετά μεταφράστηκε από την τέξτο το πάγιο μεταφραστή του Γκουαντέ, ενός Γάβου μεταφραστή δοσολόγου του το Ρεβά, όπου αποκαλείται ο μεταφραστή μηχανικού επικοινωνίας. Οι δεξιότητες είναι πολύ σημαντικές. Για τις ανάγκες λοιπόν ενός τέτοιου ατόμου είναι μετρήσεις. Στη συνέχεια θα λάβουμε υπόψη μας τι περαιτέρω εργασία που απαιτείται για μια ποιοτική μετάφραση, δηλαδή τη διαδικασία της αναθεώρησης, ενδεχομένως και της επιμέλειας, μια διαχειριστική δαπάνη για τη διαχείριση του συνολικού έργου. Να κοιτάξω πέρα να μπορείτε από εδώ, γιατί όλοι θα τραγωδινιάσω. Και ένα έργο που έχουν για την επιχείρηση. Και όλα αυτά ευνοούν την ποιότητα. Άλλωστε είναι και το ζητούμενο από τον πελάτη. Προφανώς όμως υπάρχουν συνάδελφοι των οποίων οι οικονομικές προσφορές γίνονται με άλλα κριτήρια και όχι με τα κριτήρια προς όφελος του κλάδου εν γέννη. Το βασικό τους κριτήριο είναι μάλλον να εξωστρακίσουν τους ανταγωνιστές με σκοπό να εξασφαλίσουν κόμπο εργασιών και στη συνέχεια να συζητήσουν με τους συνεργάτες τους, υποβάλλοντας όμως πολύ ανταγωνιστικές τιμές, στις οποίες τολμώ να πω ότι όχι μόνο αγγίζουν τα όρια του αθέμητου ανταγωνισμού, αλλά και τα υπερβαίνουν, και το λέω με πλήρη ευθύνη, το όσο λέω, αναγκάζονται λοιπόν να
προσφέρουν πάρα πολύ χαμηλές αμοιβές στους μεταπαυτές ή στους εξωτερικούς τους συνεργάτες. Με αποτέλεσμα να αναφέρεται κανείς αξιόλογο τρόπο να κάνει αυτή τη δουλειά τέλος πάντων. Να λοιπόν γιατί οι δύο όψεις δεν μπορούν πλέον να συμπορευτούν και τραβάνε προς αντίθετες κατευθύνσεις. Σύμφωνα με τα πρόσφατα αποτελέσματα, λοιπόν, αυτό νομίζω ναι, διαγωνισμού, τα πράγματα προδιαγράφονται ζωφερά και φοβάμαι ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί. Η λύση στο πρόβλημα, και τελειώνω, για να απαντήσω εμέσως και στον κύριο Υπονόμο προηγουμένως, ότι δεν είμαστε δύο απαιτημένοι, θα μπορούσαμε κανείς να συμπορευτούμε. Με έναν εύλογο καταμερισμό του προϋπολογισμού. Η λύση είσαστε εσείς οι ίδιοι μεταφραστές. Εγώ αντιπροσωπεύω μια επιχείρηση. Είναι υπέρ του ανταγωνισμού. Πιστεύω ότι αυτός ο ίδιος είναι για όλους. Αρκεί τα κριτήρια να αντανακούν ποιότητα. Ένα έργο ποιοτικό. Κάντε λοιπόν και εσείς τις επιλογές σας. Και να μην κάνετε με τις δεξιότητές σας, σε εισαγωγικά επιτρέψτε μου τη γλώσσα της πιάτσας σας, μάγκες κάποιες επιχειρήσεις που λειτουργούν με άλλα κριτήρια και προσβάλλουν στο κάτω-κάτω την αξιοπρέπειά σας και τον γενικότερο τον κλάδο. Και μην ξεχνάτε ότι μπορεί σε εσάς οι μεταφραστικές επιχειρήσεις δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Εσείς έχετε το μαχαίρι, εσείς έχετε και το τεχόνι και όλο το μυαλό μου στο περιθώριο. Αυτά ήθελα να σας πω. Δεν θα σας ευχαριστήσω που με ακούσετε, θα σας συγχαρώ για την υπομονή σας και στη διάθεσή σας τους υπακούετε για οτιδήποτε πρόσθετη πληροφορία. Δεν θα βαρεθούμε καθόλου. Αλλά δεν θα φτάσουμε στη συζήτηση. Έχουμε να ακούσουμε κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον, που στα ελληνικά ονομάζεται localization, από τον κύριο Κώστα Σαμαρά, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της μεταφραστικής εταιρείας SES, η οποία εξειδικεύεται στην τοπική προσαρμογή και δεν προέρχεται από τον χώρο της μετάφρασης, όπως μου είπε, αλλά έχει πτυχίο μαθηματικού και μεταπτυχιακό στην πληροφορική. Σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, πρέπει να παραδεχτώ ότι η παρουσίαση δική μου είναι σε λίγο διαφορετικό κλίμα από τις δύο προηγούμενες. Ακούγοντας τις προηγούμενες παρουσιάσεις, σκέφτηκα ότι ίσως θα έπρεπε να είχα δώσει αντί του τίτλου περί τοπικής προσαρμογής τον τίτλο «Τα στραβά της παγκοσμιοποίησης». Και το λέω αυτό για να συσχετίσω λίγο την παρουσίαση με τα παγκοσμιοποίηση προηγουμένως και βέβαια επειδή ο όρος παγκοσμιοποίηση είναι ένας όρος που είναι πολύ συγγενής, συγγενικός με τον όρο τοπική προσαρμογή. Έχω χρησιμοποιήσει την υδρόγειο για να μας εισαγάγει στο θέμα. Είναι αρκετά συνηθισμένο να χρησιμοποιείται υδρόγειος σαν σύμβολο στις δραστηριότητες που σχετίζονται με την τοπική προσαρμογή ή με την παγκοσμιοποίηση, όπως είπα. Και βέβαια, ας πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα σε τι πρόκειται να αναφερθούμε. Θα προσπαθήσω επιγραμματικά να παρουσιάσω την τοπική προσαρμογή μέσα από ένα-δυο ιστορικά στοιχεία και με πολύ απλούς απλοϊκούς ήχους ορισμούς. Στη συνέχεια θα προσπαθήσω να παρουσιάσω την τοπική προσαρμογή μέσα από τρία διακριτά στάδια. Το πρώτο είναι η προετοιμασία,
πρέπει να κάνουμε στα πλαίσια ενός έργου τοπικής προσαρμογής. Θα εστιάσω στις προκλήσεις στα πλαίσια της προετοιμασίας. Το δεύτερο στάδιο είναι η μετάφραση και παράλληλα τη μετάφραση η μηχανική επεξεργασία. Στην ουσία η μηχανική επεξεργασία είναι μια διαδικασία που ξεκινά ακόμη νωρίτερα και ολοκληρώνονται με το τέλος ενός έργου. Και το τρίτο στάδιο είναι η έλεγχη. Ας δούμε λοιπόν από κοντά λίγο την έννοια της τοπικής προσαρμογής. Θα πω μόνο ότι η τοπική προσαρμογή ξεκίνησε κάπου μέσα στη δεκαετία του 80 και την εποχή εκείνη ήταν σημαντικά διαφορετική από αυτό που θα λέγαμε τότε απλή μετάφραση. Θα αναφέρω μόνο ότι η απλή μετάφραση εκείνη την εποχή γινόταν με το χαρτί και το μολύβι ενδεχομένως σε μεγάλο βαθμό, ενώ στο ξεκίνημά της η τοπική προσαρμογή απαιτούσε τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων και συχνά έπρεπε ο μεταφραστής να δουλέψει δίπλα μαζί με τον προγραμματιστή, μαζί με τον κατασκευαστή, στο περιβάλλον ανάπτυξης ενός προϊόντος για να μπορέσει να πληκτρολογήσει τις μεταφράσεις. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την τοπική προσαρμογή. Ας πάμε στο πρώτο στάδιο που είναι η προετοιμασία και να δούμε ποιες είναι οι προκλήσεις σε αυτό το στάδιο. Εδώ έχουμε μερικά ζητήματα που μας είναι οπωσδήποτε ευκαιρία. Όταν ξεκινάμε ένα έργο, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε χρονοδιάγραμμα. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια ομάδα έργου. Στην περίπτωση ενός μεταφραστικού έργου πρέπει να κάνουμε έρευνα ορολογίας, πρέπει να προετοιμάσουμε υλικό αναφοράς και συνολικά πρέπει να προετοιμάσουμε, όπως θα λέγαμε, τις προδιαγραφές του έργου. Συχνά αυτές οι προδιαγραφές είναι πολυσέλιδα κείμενα τα οποία πρέπει να δημιουργήσουμε και πρέπει να κοινοποιήσουμε σε όλη την ομάδα. Στη συνέχεια νομίζω ότι πρέπει είναι σημαντικό να διακρίνουμε δύο περιπτώσεις στα έργα τοπικής προσαρμογής. Στη μία περίπτωση έχουμε να κάνουμε με την προσαρμογή ενός νέου προϊόντος και στην άλλη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με την προσαρμογή μιας ενημέρωσης ή μιας αναβάθμισης προϊόντος. Στην πράξη, σήμερα συνήθως τα περισσότερα έργα μας είναι ενημερώσεις ή αναβαθμίσεις προϊόντων δεδομένου ότι υπάρχουν πάρα πολλά πλέον έργα, ολοκληρωμένα έργα τοπικής προσαρμογής. Οι προκλήσεις είναι διαφορετικές. Ας δούμε λίγο τις διαφορές, γιατί και στις δύο περιπτώσεις οι προκλήσεις είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Στην πρώτη περίπτωση, συνήθως έχουμε να κάνουμε με μεγάλο όγκο και κατά συνέπεια με μεγάλο έργο, με μεγάλη προετοιμασία, με την προετοιμασία των προδιαγραφών προανέφερα, τη δημιουργία της παραγωγής και ένα άλλο ζήτημα, όταν το προϊόν είναι νέο, η μεταφραστική μας μνήμη είναι κενή. Δεν έχουμε προηγούμενη μετάφραση, αλλά το υλικό αναφοράς είναι περιορισμένο. Στην περίπτωση της ενημέρωσης, οι προκλήσεις είναι αντίστροφες, αλλά εξίσου ενδιαφέρουσες όπως είπα. Εδώ όγκος είναι μικρός. Αλλά η περίοδος προετοιμασίας είναι και αυτή μικρή ή δεν υπάρχει. Εδώ έχουμε υπάρχουσες προγραμματικές κατά κανόνα, τις οποίες όμως πρέπει να τηρήσουμε. Και σκεφτείτε ότι, και νομίζω αυτό μπορεί να σας θυμίσει και προηγούμενες παρουσιάσεις, ότι συχνά έχουμε να μεταφράσουμε λίγες λέξεις, 20 λέξεις, και για να μεταφράσουμε αυτές τις 20 λέξεις πρέπει να μελετήσουμε 20-50 σελίδες προδιαγραφών. Αντίστοιχα,
κρίσιμο είναι το ζήτημα να τηρήσουμε τις κρίσεις της ορολογίας και τις συνέπειες με την υπάρξη βασική μνήμη. Μα το πιδαπλό είναι αυτό, έχουμε ορολογία, την τηρούμε ή άλλη βασική μνήμη και έχουμε να προηθούμε. Δεν είναι πάντα απλό και αυτό δημιουργεί ζητήματα. Σκεφτείτε ότι σε πολλές περιπτώσεις, την ώρα που μεταφράζετε, εντοπίζετε σφάλματα στην υπάρξη ορολογία ή στην μεταβασική μνήμη. Και το ερώτημα είναι τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Η απάντηση δεν είναι απλή. Δεν είναι δηλαδή η αναμενόμενη ίσως απάντηση ότι σε αυτή την περίπτωση θα διορθώσουμε το σφάλμα στην υπάρξη ορολογία ή στην υπάρξη μεταβασική μνήμη. Είναι μάλλον πιο σύνθετο και θα έλεγα ότι στην πράξη γίνεται συνήθως το αντίθετο. Διατηρούμε το σφάλμα. Δύο ακόμη λόγια για την ορολογία στα έργα τοπικής προσαρμογής, δεδομένου ότι είναι μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις. Και όχι μόνο, θα έλεγα ότι ένα από τα χαρακτηριστικά της τοπικής προσαρμογής είναι ότι παράγει και καθιερώνει νέα ορολογία. Θα σταθώ στο γεγονός ότι στα πλαίσια των έργων τοπικής προσαρμογής απαιτείται η χρήση εξειδικευμένων εργαλείων διαχείρισης ορολογίας. Θα είστε, φαντάζομαι, θα γνωρίζετε όλοι διάφορα από αυτά. Θα το για παράδειγμα το μάτι του συνθέτου κράτους. Αλλά βέβαια απαιτούνται και πολλά ακόμη εργαλεία. Θα κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά στα εργαλεία που χρησιμοποιούμε στην τοπική προσαρμογή γενικά. Όσοι βλέπουν το κεφάλι θα δουν εδώ μια πολύ μεγάλη λίστα από διάφορα γνωστά ή άγνωστα ονόματα εργαλείων. Θέλω ένα πράγμα να πω σε σχέση με τα εργαλεία και που νομίζω αξίζει να κρατήσει κανείς. Είναι το γεγονός ότι ο μεταφραστής ο οποίος εργάζεται σε έργα τοπικής προσαρμογής πρέπει να είναι ικανός να έχει τις δεξιότητες να δουλεύει σε πολλά εργαλεία. Αν κάποιος με ρωτήσει, προλαβαίνει ίσως μια ερώτηση εδώ, αν πρέπει να ξέρουμε όλα αυτά τα εργαλεία, η απάντηση είναι ναι. Θα συντομεύσω όσο μπορώ και απλώς θα επιλέξω μια-δυο από τις πιο σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει κανείς στα πλαίσια της τοπικής προσαρμογής. Πρέπει να πούμε ότι όταν μεταφράζουμε ένα προϊόν σε ένα έργο τοπικής προσαρμογής, μεταφράζουμε αφενός το περιβάλλον εργασίας του χρήστη, το user interface, όπως λέμε στα αγγλικά, και αφετέρου το βοήθεια του χρήστη, την τεκμηρίωση ή το user assistance. Στην πρώτη περίπτωση, συχνά έχουμε πολύ σημαντικές δυσκολίες, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι μεταφράζουμε όρους που δεν ξέρουμε πού ακριβώς εμφανίζονται, πώς ακριβώς εμφανίζονται, ποιο είναι το συγκείμενο. Επίσης, πολλές φορές υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά το μήκος των μεταφράσεων μας. Για παράδειγμα, όταν μεταφράζουμε το περιβάλλον ενός κινητού τηλεφώνου, καταλαβαίνετε ότι τα στοιχεία εκεί έχουν συγκεκριμένους περιορισμούς ως προς το μήκος ή και άλλους περιορισμούς που πρέπει να τηρήσουμε. Και όσον αφορά, τελειώνω εδώ, αφού τέλειωσε ο χρόνος μου, όσον αφορά την μετάφραση της βοήθειας, της τεκμηρίωσης, εδώ μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις είναι η τήρηση της συνέπειας στις αναφορές που υπάρχουν μέσα στην βοήθεια, στις αναφορές που υπάρχουν σε σχέση με το περιβάλλον εργασίας. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν η βοήθεια λέει πατήστε το κουμπί τάδε, πρέπει να εξασφαλίσω ότι η μετάφρασή μου είναι συνεπής για τη μετάφραση του κουμπίου. Και αυτό μπορεί να ακούγεται απλό,
Και αυτό όμως έχει συνήθως έχει δυσκολίε και πολλές φορές υπάρχουν προβλήματα. Φοβάμαι πως έχει τελειώσει ο χρόνος μου. Ελπίζω να σας έχω δώσει μια γεύση από τις βασικές προκλήσεις, όπως σας είπα, του τομέα της τοπικής προσαρμογής. Και εάν βέβαια αυτό είναι κατανοητό, είμαι πολύ χαρούμενος. Εάν ακούστηκε λίγο πολύπλοκο, και αυτό πιστεύω είναι ένα θετικό συμπέρασμα, δεδομένου ότι μία από τις πιο πετυχημένες περιγραφές που έχω ακούσει για τη δουλειά μας από κάποιον συνάδελφο είναι πως η δουλειά μας είναι η διαχείριση της πολυπλοκότητας. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό που εμείς εφαρμόζουμε είναι 60-40. 60 να θέλει στον καταστή, 40 να μένουν στο γραφείο. Απλώς μια παρατήρηση, είναι πολύ συνοπτική, επειδή μιλούσατε και για τις συμβάσεις και θα αναφερθώ. Είναι ενεργοποιημένο. Με φροντίζουν. Και επειδή αναφερθήκατε και στους διαγωνισμούς και τα λοιπά, όπως αναφέρουμε στους διαγωνισμούς του ελληνικού δημοσίου, τους κλασικούς, για έργα μετάφρασης, χαρακτηριστικά να θυμίσω το πρόσφατο μεγάλο έργο του ΙΚΑ, όπου ο κύριος Χ πήρε τη δουλειά για όλες τις γλώσσες ΕΟΚ με 0,018. Α θυμίσουμε μία άλλη, όλες τις γλώσσες όμως, και φιλανδικά προς ελληνικά και αζερμπαϊτζάνι προς ελληνικά, αν υπήρχε στον ΕΟΚ, αυτός θα το παίρνει. Και επίσης, μία ακόμα παρατήρηση για το ακροατήριο, σε πρόσφατη ανακοίνωση, αν δεν κάνω λάθος, της ΕΡΒΟΣΕ, είχε σταλεί η προκήρυξη ήδη σε βιογραφία και παρακρατήθηκε από όλους τους άλλους. Σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε, πώς να ενεργήσεις και ως ελεύθερος επαγγελματίας και ως γραφείο. Και γνωρίζω ήδη ότι και κατά το παρελθόν σε άλλους διαγωνισμούς υποβάλλονται εκτάσεις, οι οποίες φυσικά πάνε στον τούπο. Και δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί η ελληνική διοίκηση δεν μπορεί να ακούσει αυτά τα πράγματα μερικές φορές. Αν είναι δυνατόν δηλαδή 0,018, ποιος θα κάνει τη δουλειά. Δεν υπήρχε. Το διάλειμμα που προηγήθηκε συνάντησα μια παλιά συνεργάτη, η οποία δουλεύει σήμερα σε ένα υπουργείο, σύμπτωση τώρα, και περνάνε από τα χέρια της τα χωρίσματα ορισμένων ελέγχων, ορισμένων αρχών που διαχειρίζονται κοινοτικό χρήμα. Για κάποια από αυτές τις αρχές, για την οποία επιτολούσαμε έργο. Και λέει, δεν θα βλέπω στα κοιτάπια της αρχής αυτής να έχετε τιμολόγια. Λέω, κάποτε λέω, ναι, αλλά ξέρω τι έχει. Έτσι, παίρνει κάποιος άλλος, χωρίς διαγωνισμό, χωρίς τίποτα. Καλά κάνει, εντάξει, αλλά στοιχειώδη, να μην πούμε σε λεπτομέρειες, δεν υπάρχει χρόνος, αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Καταρχάς, θα ήθελα να κάνω κι εγώ έτσι μια ψηλοπαρατήρηση, αυτό που είπε ο κύριος Παυλίδης. Αλυσίδα παραγωγής χωρίς εργαζόμενο δεν υπάρχει. Δεν είναι απλώς ένας απαραίτητος τρίκος, είναι η προϋπόθεση. Κατά δεύτερον, εμείς στον ΣΜΕΤ έχουμε ομάδες εργασίες για να καθορίσουμε κατώτατες αμοιβές, να μπορέσουμε να φτιάξουμε πρότυπα συμβόλαια, ώστε να τα καταθέσουμε κατά τη διαπραγμάτευση με τους δυνάμεις εργοδότες μας. Ωστόσο, είναι πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να πείσουμε συναδέλφους να επιλέγουν με ποιον θα συνεργαστούν ακριβώς. Γιατί μπορεί κάποιος να δίνει πολύ χαμηλές αμοιβές, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη με την ανεργία. Αυτό που είπε η στόμα σας, η Δήμητρα πιο πριν, δηλαδή το γεγονός ότι η Δήμητρα θεωρεί ως ευκαιρία την πρακτική με τα 1.200 ευρώ στο Λουξεμβούργο, δείχνει ότι κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καθόλου δουλειά, μπορεί να θεωρήσει και ευκαιρία μια καθοπληρωμένη μετάφραση. Γιατί είναι η αρχή το άνοιγμα που θα κάνει για να μπορέσει να πάρει μεταφράσεις.
Και υπάρχει πειράμα στην αγορά, υπάρχει παραπληροφόρηση. Εγώ θεωρώ, ας πούμε, ότι οι σχολές μετάφρασης δεν λένε την αλήθεια, δεν εφοδιάζουν τους μεταφραστές ώστε να μπορούν να διαπραγματευτούν καλύτερα για καλύτερες αμοιβές. Υπάρχει γενικότερη κοινωνική ανάγκη για δουλειά στην οποία αναφέρθηκε και υπάρχει ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, ο οποίος τροφοδοτείται σχεδόν παντού. Για παράδειγμα, ας πούμε για το φόρουμ το ΠΡΟΣ, που βγαίνουν, ξέρω εγώ, μεταφράσεις δημοπρασίας, με ποιος θα ζητήσει τη χαμηλότερη τιμή. Έτσι δημιουργείται μια ολόκληρη κουλτούρα. Και θα ήθελα να αναφερθώ τώρα και στην πρακτική. Γιατί να υπάρχει πρακτική. Εγώ, ας πούμε, πήγα στο Πανεπιστήμιο, σπούδασα 4 χρόνια μετάφραση, είχαμε πρακτικά μαθήματα και κάναμε μεταφράσεις, θεωρώ ότι παίρνω το πτυχίο μου και μπορώ να δουλέψω. Το Πανεπιστήμιο έχει την υποχρέωση να σε εφοδιάσει με τις γνώσεις για να δει στην αγορά εργασίας. Από εκεί και πέρα, ναι, ας πούμε, μπορεί για ένα μήνα να μην πήρε τόσο καλά, ας πούμε, όσο δουλεύει κάποιος που έχει δουλειά 10 χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δουλεύω, δεν παράγω έργο. Και δεν σημαίνει ότι δεν θα σκέφτος από μένα αυτός που θα εκμεταλλευτεί με τον οικονομικό όρο, έτσι, την εργατική μου δύναμη. Η πρακτική θα μπορούσε πολύ απλά να μην υπάρχει, αν δεν υπήρχε η πολιτική στην οποία αναφέρθηκα. Η οποία πολιτική είναι η προσπάθεια μείωσης του εργατικού κόστου συνεχώς για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, και βλέπουμε, ας πούμε, καθημερινό ότι έτσι χρησιμοποιείται από πάρα πολλές εταιρείες και στη μετάφραση και παντού. Και θεωρούσαμε ότι τα πανεπιστήμια θα έπρεπε να πούμε σε μια μεταφραστική εταιρεία, θέλει κάποιος να κάνει πρακτική, θα πρέπει να υπάρχει σύμβαση. Θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος, να υπάρχει η αντίστοιχη κατάλληλη εξασφάλιση, αλλά βλέπουμε ότι απλά υπάρχει κόσμος που πάει για πρακτική έτσι, ή ας πούμε πάει για πρακτική μέσω πανεπιστημίου, αλλά αντί να δουλέψει τις ώρες που λέει η σύμβαση, θα δουλέψει παραπάνω. Ή ας πούμε στη σύμβαση του Ιωνίου Πανεπιστημίου, στις προϋποθέσεις του Ιωνίου Πανεπιστημίου για να στείλει κάποιος για πρακτική, θέτει ως προϋπόθεση, ας πούμε, ότι η πρακτική πρέπει να είναι άμεστη. Ποιος, το ίδιο το πανεπιστήμιο. Αυτό, ας πούμε, δεν είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Οπότε ας προσέξουμε περισσότερο τι σημαίνει πρακτική. Είναι εργασία. Αυτά. Αν θέλει κάποιος άλλος συνάδελφος να συμπληρώσει από το σωματείο. Είμαι μεταφράστρια. Έχω μια σχολή επίσης εκπαίδευσης μεταφραστών. Και αυτά που είπε η κυρία Καρδιώτη σχετικά με το πόσο πρέπει να προσέχουμε το τι σημαίνει εκπαιδεύουμε σε αυτά τους ανθρώπους και τους ενημερώνουμε μόνο για την ορθολόγηση και όλα τα υπόλοιπα που μπορεί να αντιμετωπίσουν στην αγορά. Υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο νομίζω ότι δεν είναι ευρέω γνωστό, το οποίο έχει να κάνει με τη μαθητεία. Και αυτό νομίζω είναι κάτι που πρέπει να το δούμε όλοι. Εμείς το είδαμε στη σχολή, γιατί μας απασχόλησε πάρα πολύ το γεγονός ότι πρέπει να είναι αυτό το στάδιο προστατευμένο. Πρέπει να είναι προστατευμένο και νομικά και επί της ουσίας. Υπάρχει λοιπόν ένα διάταγμα του Αρείου Πάγου, υπάρχουν και κάποια άλλα συνοδευτικά τα οποία μπορώ να σας στείλω, τα οποία περιγράφουν τη μαθητεία. Βάσει αυτής της περιγραφής δεσμεύεται η εταιρεία που θα φιλοξενήσει το μαθητευόμενο να μην χρησιμοποιήσει το έργο του για όφελος οικονομικό. Και επίσης πρέπει, αν ο φορέας που του στέλνει για εκπαίδευση είναι σωστός και θέλει να ελέγχει την το διάστημα που θα μείνει, που πρέπει να είναι επίσης προδιαγεγραμμένο χρονικά και μικρό, θα πρέπει να έχει συνεννοηθεί με την εταιρεία για να μελετηθούν τα στάδια της εκπαίδευσης. Δηλαδή, θα γνωρίσει εργαλεία, θα κάνει μετάφραση των υποκειμένων και ούτω καθεξής. Συνεπώς, δεν είναι μόνο η ιδέα υπάρχει πρακτική, είναι κακή. Υπάρχει και η ιδέα της μαθητείας που πρέπει να τη δούμε περισσότερο, γιατί βάσει του νόμου πρέπει να ωφελούνται οι δύο πλευρές και υπάρχει μάλιστα και υπογραφή σύμβαση στην περίπτωση. Ο κ. Σαββίδη, τελευταία, λίγο σύντομα μόνο σας παρακαλώ.
απλά να απαντήσω, να δώσω μια σύντομη απάντηση σε ό,τι αφορά την πρακτική. Στο γραφείο έρχονται φοιτητές για πρακτική. Δεν είναι λόγω πολιτικής. Πιστεύω ότι είναι λόγω αναγκαιότητας και τα πανεπιστήμια το έχουν καταλάβει αυτό. Δυστυχώς, δεν είναι το επίπεδο κατάλληλο να ικανοποιήσει τον αποφοιτητάντο, να ικανοποιήσει τις ανάγκες της αγοράς στην πράξη. Και διαπιστώνεται ότι πραγματικά χρειάζεται πρακτική ενός τελειώτου φοιτητή. Σαφώς, με μια σύμβαση, τα ξένα δε πανεπιστήμια προβλέπουν επίσης ότι δεν υπάρχει υποχρέωση αλληλής, παρά μόνο εναπόκειται στην διακριτική ευκαιρία του εκάστοτε επιχειρηματίας, του εκάστοτε επιχείρησης. Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει τέτοια ευκαιρία πάντα. Πολλές φορές η επιχείρηση επιβαρύνεται με μεγαλύτερο κόστος από ό,τι προσφέρει ο εκπαιδευόμενος, ευχαριστώ, διότι η ενασχόληση με τον εκπαιδευόμενο κοστίζει περισσότερο στον εργαζόμενο της επιχείρησης που αναλάβει την παρακολούθηση του εκπαιδευόμενου και καταλαβαίνετε, είναι να δούνε και να δίνουν μερικές φορές χάνιστο. Εάν λοιπόν επρόκειτο να υπάρξει και μια αμοιβή επιπλέον, νομίζω ότι είναι εις βάρος της επιχείρησης. Και ενώ υπάρχουν εδώ μεταξύ ορισμένοι σε ό,τι αφορά την άλλη την συναδέλφισά σας, εγώ δεν με αφορά η έκταση με ασθενές χωρίς ρόδες για το Ιόνιο, ανεκάτα από την προσωπική άποψη που έχω για το Ιόνιο, μπορώ να σας την εκφράσω αν θέλετε, δεν είμαι εγώ αυτός που το είπα. Μπορεί η άποψή μου να συνάδει με κάτι τέτοιο για τους αποφύτους τουλάχιστον των τελευταίων ετών του Ιωνίου. Παρά την εξαιρετική παρουσία και ποιότητα που εκμέσα από την ομιλία του κυρίου Φίλη, μπράβο, ναι, με ενθουσίαση. Αλλά έχω παιδιά του Ιωνίου, όσο το δυνατόν λιγότερα, για να δώσω ευκαιρίες και μου κοστίζει. Το ποσοστό της τοπικής προσαρμογής στον όγκο του μεταφραστικού έργου, γενικά χωρίς μεγάλο τεχνίδιο στοιχείων κλπ. Κατά την εκτίμησή σας, ποιο είναι στην Ελλάδα? Ενδιαφέρουσα ερώτηση, διότι πρέπει να πούμε ότι υπήρχαν εταιρείες οι οποίες για πολλά χρόνια εργάζονται αποκλειστικά στον τομέα της τοπικής προσαρμογής. Γι' αυτό και στην εισαγωγή μου ανέφερα ότι στα πρώτα χρόνια υπήρχε μια αρκετά ισχυρή διαφοροποίηση ανάμεσα στην τοπική προσαρμογή και στην μετάφραση. Η διαφοροποίηση αυτή δεν ισχύει πλέον, αλλά οι εταιρείες οι οποίες έχουν ως υπόβαθρο ισχυρό την τοπική προσαρμογή ακόμη αντλούν το μεγαλύτερο ποσοστό των εξόδων από έργο τοπικής προσαρμογής. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν τεράστιοι εκδότες που δημιουργούν προϊόντα που απαιτούν τοπική προσαρμογή, έτσι, για παράδειγμα, οι εκδότες λογιστικού, η Microsoft, η Apple, η Google και ένα σωρό άλλοι, οι οποίοι θα έλεγα ότι είναι αυτοί που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις διαδικασίες, το παρόν και το μέλλον του χώρου. Πότε επιτέλους ο Thank you.
Εντάξει, να σας πω τη δική μου προσέγγιση, και φαντάζομαι ότι ο Σάββας θα προσθέσει τη δική του. Θα έλεγα έτσι με δύο λόγια ότι αφού αυτά τα οποία αναφέρετε δεν έγιναν τις καλές εποχές, θέλω να μοιραστείς, έτσι, να σας πω την αλήθεια, μου φαίνεται πολύ δύσκολο να γίνει σήμερα, βέβαια, έχοντας πει αυτό, ισχύει και το αντίστροφο, διότι πράγματι, ακριβώς επειδή σήμερα οι εποχές είναι δύσκολες, δημιουργούνται ενδεχομένως νέες δυναμικές και νέες ευκαιρίες, όπως λένε, και ίσως και σήμερα να μην είναι, να είναι κατάλληλος ο χρόνος για κάτι τέτοιο. Βέβαια, θα σας πω ότι η αγορά μας έχει δείξει ούτως ή άλλως όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολύ μεγάλη προβληματικότητα, αντίστοιχη της ανδοριμότητας που έχει δείξει και η υπόλοιπη ελληνική οικονομία. Επομένως, οι προσδοκίες μου, εμένα τροπικά, είναι χαμηλές. Λοιπόν, τότε θα ήθελα να ευχαριστήσω τις εισηγήτριες του τελευταίου πάνελ για λόγους απροποίησης, χρησιμοποιώ το θηλυκό τύπο, και αν μπορείτε να όλων μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για αυτόν τον μαραθώνιο μετάφρασης και ιδιαίτερα τον κύριο Μηταλόπουλο, είναι ο πρώτος ή ο μόνος, αν δεν έχω νοηθεί κι άλλος. Που κατόρθωσε να συγκεντρώσει τόσους πολλές και διαφορετικές εκπροσώπους του χώρου σε ένα τραπέζι, γι' αυτό επί 10 ώρες. Ευχαριστούμε πολύ. Έχετε το λόγο σας. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να χαρήκατε τη συζήτηση όσο χάρηκα και εγώ. Καλώς το χάρηκα.